Γεια σας παιδιά, σε αυτό το βίντεο θα δούμε το 30 rank Chester. Κατάφερα και τον πήγα μάγκες μου την πρώτη ημέρα. Στην ουσία όταν τον πήγα δεν είχαν περάσει 24 ώρες από την ώρα που μπήκε ο Chester. Σε λίγο κλείνει στην ουσία, άρα πρόλαβα. Τον είχα πάει 800 κύπελα νομίζω περίπου σε live, στο YouTube εδώ πέρα. Μετά ξεκουράστηκα και συνέχισα πιο μετά που ξυπνήσα, είχα πάει να κοιμηθώ να φάω κιόλας. Και γενικά να σας πω τώρα την εμπειρία μου με τον Chester. Αυτά είναι τα τρία τελευταία clips που θα σας δείξω. Δεν παίζω αυτή τη στιγμή. Σας δείχνω απλά τα τελευταία τρία clips. Δεν μπορούσα να κάνω record την ώρα που έπαιζα. Όπως τώρα εννοώ. Γενικά ο Chester μάγκες μου είναι ωραίος brawler. Απλά δεν ξέρω αν όντως έχει delay όταν χτυπάς. Αν προσέξετε έχει λίγο delay. Λίγο παραπάνω από το κανονικό. Ή δεν ξέρω αν εγώ κολλούς. Είναι, δηλαδή δεν ξέρω αν από μόνο του έχει ο brawler delay. Γιατί κάποιες φορές θα δείτε ότι αργεί να φύγει το hit. Δηλαδή το ρίχνω και αργεί λίγο να φύγει. Αυτό σε κάποιες φάσεις με είχε δυσκολέψει. Αλλά γενικά είναι αρκετά ωραίος ο brawler, έχω να πω. Εδώ πέρα ο δικός μου κάνει fake teaming. Στην ουσία τους χτυπάει για να βγάλει super και μετά θα πάει να τους σκοτώσει, θα το δείτε. Εγώ εδώ πέρα προσπαθώ να πάω στο mid. Γιατί το άλλο κακό με τον Chester είναι ότι το range του δεν είναι τόσο μεγάλο. Και πολλοί παίζουν εδώ πέρα με Brock, Piper και τέτοια, Bell και τέτοια. Και είναι λίγο παράξενο γιατί εμένα με δυσκολεύει τώρα από τη στιγμή που ο άλλος μπορεί να σημαδέψει και εσύ όχι. Σε δυσκολεύει αρκετά. Δεν είναι το πιο καλό map για τον Chester, πιστεύω αυτό. Υπάρχουν πολύ καλύτερα. Ας πούμε εδώ πέρα δείτε πόσα hits έφαγε εκεί πέρα χωρίς καν να το σημαδέψει τον Brock. Είναι πολύ εύκολο για Brock, Piper και τέτοια αυτό το map. Εδώ πέρα βλέπετε μένουμε τρεις ομάδες. Οκ, κάνουμε εδώ πέρα. Εγώ προσπαθώ να χτυπήσω και τις δύο ομάδες έτσι ώστε να μην μείνει μία μετά με full heal και η άλλη να είναι πολύ low. Τέλος πάντων, βλέπετε εδώ πέρα το πρώτο game. Το νικήσαμε με 12 cubes στο τέλος. Οκ, έχουμε πάρει και το skin εννοείται. Και όπως σας είπα τώρα προσέξτε λίγο το hit. Δείτε λίγο ότι χτυπάω και έχει λίγο delay. Δεν ξέρω αν σε μένα έχει το delay ή είχε από μόνο τον brawler. Τέλος πάντων, καταφέραμε και τον πήγαμε πρώτο στην Ελλάδα. Είμαι που τον πήγα και 25 rank αλλά και 30 rank. Το επόμενο που θα κάνω push είναι ο Gray. Είναι ο επόμενος που θα κάνω push για rank 30. Πιστεύω θα είναι εύκολος, δεν ξέρω αν είναι δύσκολος. Δεν έπαιξα καθόλου μαζί του, αλλά νομίζω είναι εύκολος brawler. Έχει ωραίο range. Μπορείς να το πας και σε αυτό το map εδώ πέρα, αλλά το map με τα δώρα είναι full OP για εκείνον και μπορείς να βοηθήσεις και στους συμπαίκτες σου να ανεβούν εκεί πέρα. Τι άλλο ήθελα να πω. Επίσης είμαστε πολύ κοντά για 60k. Θέλουμε 1800 κύπελα, νομίζω 1700, δεν είμαι σίγουρος, κάπου 1700 νομίζω. Άρα αν πάω ένα rank 30 τον Gray και ανεβάσω όλους τους brawlers μου 850 κύπελα τους χαμηλούς, νομίζω πάω. Ή μπορεί να χρειαστεί να κάνω λίγο πως ακόμη κάποιους brawlers ρο. Αλλά γενικά είμαι πολύ κοντά μάγκες για το 60k και θα το πάω αυτές τις μέρες. Σήμερα δυστυχώς δουλεύω κιόλας και δεν θα προλάβω να παίξω όλη μέρα. Το καλό είναι ότι δεν δουλεύω πολλές ώρες σήμερα, δουλεύω λίγες ώρες, άρα οκ. Εδώ πέρα έκανα λίγο ρίσκι, είναι λίγο ρίσκι αυτό που έκανα εκεί, αλλά οκ. Δεν πέθανα. Ο Τίκα ευτυχώς αστόχησε όλα τα hits του. Έχει χαλάσει όλα τα gadgets σχεδόν και τώρα το τελευταίο χωρίς να μας σημαδέψει. Εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο map για τον Τίκ εννοείται. Εδώ πέρα βλέπω έναν Dynamic. Γενικά έχω να πω ότι έχω χάσει πολλές φορές σήμερα από Dynamic. Γιατί καθόταν σε ένα boost ξέρω εγώ και σου ρίχνει ένα gadget και dead. Είναι λίγο, θέλει λίγο προσοχή αυτό. Και εδώ πέρα βλέπετε θέλουμε άλλα 4 κύπελα, πάμε για το τελευταίο game. Το οποίο ήταν αρκετά δύσκολο όπως θα δείτε. Γιατί δεν είχαμε πολλά cubes εμείς, ενώ οι άλλοι είχαν, θα το δείτε τώρα. Και γενικά μας δυσκόλεψε λίγο το τελευταίο game. Εδώ πέρα βλέπουμε έναν El Primo. Επίσης τα pins είναι πολύ ωραία του Chester, τα πήραμε όλα. Εδώ πέρα ο Crow θα ξεφύγει. Εκεί πέρα έχει και κάποιους άλλους. Σκοτώνω τον έναν
Αλλά βλέπετε πώς είναι μέσα στο boost. Έχει άλλες δύο ομάδες, οι τρεις κοντά εκεί. Στην ουσία έχουμε πιάσει τέσσερις ομάδες από μια γωνία. Και είναι λίγο ρίσκι, δεν μπορούσα να μπω μέσα. Εδώ πέρα η Piper θα με σημαδέψει, δυστυχώς. Πέτυχε και τα δύο hits εκεί πέρα, δεν το περίμενα. Και πέθανα. Ο Crow έβαλε ασπίδα και έφυγε. Πάλι καλά. Εδώ πέρα προσπάθησε να κάνει team με αυτούς εδώ πέρα για να μην το σκοτώσουν. Αλλά εγώ προσπαθώ να φύγω από εδώ γιατί ξέρω ότι η Max και η Eve αν θέλουν μας έχουν. Γι' αυτό προσπαθώ να φύγω από την πάνω πλευρά και να κάνω τον κύκλο. Αλλά αυτό εν τέλει δεν θα έχει καλό αποτέλεσμα γιατί θα βρω άλλες ομάδες μπροστά μου. Θα το δείτε. Βλέπετε εδώ πέρα. Μου πετάγεται ένας Λίον από το πουθενά με Super. Εννοείται. Και εδώ πέρα η Eve πιέζει τον Crow. Ο Crow εδώ πέρα προσπαθεί να κερδίσει χρόνο μέχρι να κάνω respawn. Και έχουμε μείνει τέσσερις ομάδες όπως βλέπετε. Και βγαίνω κι εγώ εδώ πέρα. Με 0 cubes. Πολύ δύσκολο. Οι άλλοι έχουν από 4. Προσπαθώ να βγάλω super. Έχω super. Και έχω την καλή super το stun. Δεν θυμάμαι σε αυτό το σημείο αν θα αποτύχω με τη super. Γιατί γενικά αυτή η super είναι λίγο σπάνια να στη δώσει κιόλας με το stun και είναι floppy. Πιο πολύ μου δίνει την άλλη που κάνει έναν κύκλο που δεν μου αρέσει καθόλου. Και το spray τη Eve. Στη Eve λέω τη Ems. Που δεν μου αρέσει ούτε εκείνο τόσο πολύ. Γιατί αργεί να σκάσει τον damage. Εδώ θέλει γρήγορο damage. Ειδικά σε κοντινές αποστάσεις. Όπως ο Chester. Ο δικός μου πηδάει εκεί πέρα. Γίνεται ένας χαμούλης εκεί πέρα. Το έπαιξε πολύ καλά. Κάνω super εκεί. Τρώω τον άλλον. Και μένουμε εδώ πέρα δύο ομάδες. Τρεις ομάδες βασικά. Και τώρα μένουμε δύο ομάδες. Εδώ πέρα εντάξει το πάλεψα. Αλλά δεν. Okay. Εννοείται. Έρχεται ο άλλος με τα 15 cubes. Τι να κάνεις. Και νικήσαμε μάγκες τέλος πάντων. Κάπως έτσι. Πήγαμε το rank 30. Όπως βλέπετε. Θέλουμε άλλα 658 κύπελα. Για 1658 κύπελα. Για 60k. Βλέπετε στο global είμαι. Στου top για να δούμε. Στου top 156 τσέστερα αυτή τη στιγμή. Που έχουν κάνει push. Βλέπετε εδώ πέρα 1002 κύπελα. Και στο local είμαι ο πρώτος μαγκής. Βλέπετε εδώ πέρα. Με αρκετή διαφορά από το δεύτερο. Αυτό είχα να πω. Ο επόμενος brawler που θα κάνω push θα είναι ο Gray. Βλέπετε εδώ πέρα τον Gray. Τον έχω πάρει 8. Έχω gadget. Και θα το κάνουμε push. Είναι ο επόμενος. Θα τον ανεβάσω και power εννοείται. Αυτά από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε like, subscribe. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.